Προς Κολοσσαΐς, κεφάλαιον δεύτερον. Θέλω γαρημάσι δένε ηλίκον αγώνα έχω περί ημών και τον εν Λαοδικία, και όσοι ούχα οράκαση το πρόσωπόν μου εν σαρκή, ή να παρακληθώ συνε καρδία αυτών, συνδιβασθέντον εν αγάπη και εις πάντα πλούτων της πληροφορίας της συνέσεως, εις επίγνωση του μυστηρίου του Θεού και Πατρός και του Χριστού, ενώ εσύ, πάντες η θησαυρή της σοφίας και της γνώσεως απόκριφη. Τούτο δε λέγω ή να μη της ημάς παραλογίζεται εν πιθανολογία, ή γάρ και της αρκή άπιμη, αλλά το πνεύμα της συνημήν ημί, χαίρον και βλέπων ημών την τάξην και το στερέωμα της εις Χριστόν πίστεως ημών. Όσον παρελάβετε τον Χριστόν Ιησούν τον Κύριον, εν αυτό περιπατείτε, εριζωμένοι και επικοδομούμενοι εν αυτό και βεβαιούμενοι εν τη πίστη καθώς εδιδάχθητε, περισσεύοντες εν αυτή εν ευχαριστία. Βλέπετε, μη τις ημάς έστε ως συλλαγωγών δια της φιλοσοφίας και κοινής απάτης, κατά την παράδοση των ανθρώπων, κατά τα στοιχεία του κόσμου και ου κατά Χριστόν. Ότι εν αυτό κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός, και εστέ εν αυτό πεπληρωμένη ως έστιν η κεφαλή πάσης αρχής και εξουσίας, ενώ και περιετμήθητε περί το μία χειροποιήτο εν τη απεκδύση του σώματος των αμαρτιών της σαρκός, εν τη περιτομή του Χριστού, συνταφέντες αυτό εν το βαπτίσματι, ενώ και συνηγέρθητε δια της πίστεως της ενεργίας του Θεού, του εγείραντος αυτών εκ των νεκρών. Και ημάς, νεκρούς όντας εν της παραπτώμαση και τη ακροβιστία της σαρκός ημών, συνεζωοποίησεν ημάς συν αυτό, χαρισάμενος ημίν πάντα τα παραπτώματα, εξαλείψας το καθημόν χειρόγραφον της δόγμασιν, όην υπεναντίον ημίν, και αυτό ήρεν εκ του μέσου, προσιλώσας αυτό το σταυρό. Απεκδυσάμενος τας αρχάς και τας εξουσίας εδειγμάτισεν εν παρησία, θριαμβεύσας αυτούς εν αυτό. Μίουν της ημάς κρινέτο εν βρόση ή εν πόση ή εν μέρη εορτής ή νουμηνίας ή σαβάτων, α έστι σκιά των μελώντων, το δε σώμα Χριστού. Μη δεις ημάς καταβραβευέ το θέλον εν ταπεινοφροσύνη και θρησκεία των αγγέλων, α μία ώρα και εν εμβατεύων, οικεί φυσιούμενος υπό του νοός της αρκός αυτού, και ου κρατών την κεφαλήν, εξού παν το σώμα δια των αφών και συνδέσμων επιχορηγούμενων και συμβιβαζόμενων αύξη την αύξηση του Θεού. Ιού να πεθάνετε συν το Χριστό από των στοιχείων του κόσμου, τι ως ζώντες εν κόσμο δογματίζεστε, μη άψη, μη δε γεύση, μη δε θύγεις, αέστη πάντα εις θωράντη αποχρήση κατά τα εντάλματα και διδασκαλίας των ανθρώπων. Άτι να εστί λόγων μεν έχοντα σοφία εν εθελοθρησκεία και ταπεινοφροσύνη και αφηδεία σώματος, ούκ εν τιμή την ή προς πλεισμονήν της σαρκός.